Μαθητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Αποθού. Και σήμερα θα μας μιλήσει για το habitus. Είναι μια έννοια που εγώ προσωπικά με μπερδεύει πάρα πολύ, οπότε πολύ θα ήθελα να την καθαρίσω σήμερα. Ωραία. Οπότε όταν με το καλό λοιπόν θέλεις, ξεκινάμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθες και μεγάλη μας τιμή. Θα μας πεις για το habitus λοιπόν. Φυσικά, θα την βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπε και η Γιάννα, το αντικείμενό μου δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το δικό σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το θέμα, το habitus και το πεδίο για το οποίο θα μιλήσουμε, έχει άμεση σχέση με τα δικά σας. Habitus και πεδίο. Με τα δικά σας ενδιαφέροντα. Γιατί ένας τρόπος να περιγράψουμε αυτές τις έννοιες ουσιαστικά είναι το πεδίο να φέρεται στη ζωνή, στον κοινωνικό χώρο και το φάβι τους είναι η δράση, η θέση και η κίνηση μέσα από το χώρο. Αυτές είναι οι δύο βασικές έννοιες γύρω από την διαρκή της οποίας συγκροτείται το έργο του Κέντρου Γκέ, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους δύο-τρεις μεγαλύτερους κοινωνιολόγους του 20ου αιώνα, σίγουρα ένας από τους δύο των τελών του 20ου αιώνα, Γάλλος, γεννήθηκε το 1930, πέθανε το 2002 και το 1000 το έργο του ξεκινάει και ως παρουσιάζει τη δεκαετία του 70, αλλά θέλει το 60 δεκαετία του 70. Το κύριο έργο του, αυτό με το οποίο εισάγει και αναπτύσσει αυτές τις έννοιες, είναι που χάθηκε αρχικά και αργότερα το πεδίο, είναι αυτό που κυκλοφορεί στα γαλλικά Le Sans Pratique του 1980. Για να θα σας εξηγήσω λίγο τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο, γιατί εισάγει αυτή την έννοια του χάπη που συνέχεια για το πεδίο. Πρέπει να σας δώσω λίγο το background για τη συζήτηση στην κοινωνική θεωρία και τις κοινωνικές επιστήμες εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή έχει φτάσει στα άκρα, τη δεκαετία του 70 μάλλον, έχει φτάσει στα άκρα μία αντιπαράθεση μεταξύ δύο οπτικών στην κοινωνιολογία, την κοινωνική θεωρία κατά επέκταση και στις πολιτικές και άλλες κοινωνικές επιστήμες, η οποία αφορά αυτή την αντίθεση που ονομάζουμε δομή και δράση. Δομή, δράση. Από τη μία υπάρχουν προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία και την κοινωνική θεωρία που δίνουν μεγάλη έμφαση στην ικανότητα ατομικών φορέων, ατόμων και συλλογικών φορέων να ορίζουν τον τρόπο που θα δράσουν και να βρουν ανεξάρτητα και αυτόνομα και να διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις και το κοινωνικό πεδίο και το καθήκον. Άρα υπάρχουν σχολές και στις ολόκληρες μέσα στις κοινωνικές επιστήμες που τονίζουν την ικανότητα των ατόμων να βρουν, να παίρνουν αποφάσεις να παρεμβαίνουμε στον κοινωνικό χώρο και στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα. Εδώ, ας πούμε, θα βάλω, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί καθόλου, θα βάλω το κλασικό έργο των Μπέργκερ και Λούκμαν. Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας. Και μια από τις πιο ακραίες μορφές έμφαση στη δράση. Επίσης, την ίδια εποχή, και ο λόγος Peter Wiggs, δηλαδή τέλη 60 και 70, ο οποίος έχει επηρεαστεί από τον Wittgenstein και ουσιαστικά αυτός μας λέει για να αναλύσουμε τι συμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα, πρέπει να ασχολούμαστε με τα νοήματα που δίνουν τα άτομα στη δράση τους και τα νοήματα, δηλαδή οι αποφάσεις, οι σκέψεις, οι ιδέες που έχουν είναι εκείνα που ορίζουν τη δράση. Η δομή παράγεται με βάση τη νοηματοδότηση και τη δράση που παράγεται από τα που διέπεται από τα νοήματα που ορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων. Άρα το κύριο για να καταλάβουμε
στο κοινωνικό πεδίο είναι να δούμε άτομα και ομάδες τα νοήματα που δίνουν στη δράση και την ίδια τη δράση. Από την άλλη, όπως υπάρχουν οι κλασικές σχολές του νομισμού, είτε είναι στην ανθρωπολογία που λέω δηλαδή στρώσεχη την εποχή, είτε είναι ο Αλτουσέρ στον μαρξισμό, είτε είναι ο Πάρσονς με τη θεωρία των συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υποβαθμίζουν την ικανότητα δράση των ατόμων και λένε και των ομάδων και λένε ότι ουσιαστικά η συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα καθορίζεται από τις κοινωνικές δομές. Και αυτό που εμφανίζεται ως ανεξάρτητη δράση είναι στην πραγματικότητα παράγοντα τη συνέπεια των κοινωνικών δομών που είναι εκείνες οι οποίες διαμορφώνουν και τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης των ατόμων. Τώρα, όταν λέμε δομή, τι εννοούμε? Εννοούμε διάφορα πράγματα. Θέλετε να μοιραστείτε κάποιες ιδέες για το πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο δομή? Ναι. Ένα οργανωμένο σύνολο ιδεών. Οργανωμένο σύνολο. Τώρα, εξαρτάται τη δομή, χωρική. Ωραία. Μιλάμε κοινωνικές δομές, εδώ. Κοινωνική δομή. Δομή στο κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή, άλλη ιδεατή ή στο χώρο. Ωραία. Όπως την αντιλαμβάνεστε. Ωραία. Οργανωμένο σύνολο ιδεών. Άλλος πιθανός ορισμός σε μία. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μέσα και με ένα είδος ιεραρχίας. Ναι. Λοιπόν, αυτά που λέτε όλα είναι πολύ κοντά. Σημαίνει κάποια διάφορα νοήματα στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά αναφέρεται εν γέννη σε συνθήκες, αντικειμενικές συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν, προκειμένου για τα άτομα και τις ομάδες, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που δρούμε. Άρα, καταρχάς είναι ο πιο βασικός ορισμός, αν θέλετε, αυτό είναι εξωτερικό, αντικειμενικές συνθήκες ή αντικειμενικοί όροι. Το κοινωνικό περιβάλλον που καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη σκέψη των ατόμων. Τώρα, αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες μπορεί να είναι κανόνες. Υπάρχει ένας ορισμός, μια ερμηνεία της δομής που σημαίνει κανόνες. Αυτό βρίσκουμε κυρίως στη γλωσσολογία αλλά και στην ανθρωπολογία του Λεωδίστρου. Μπορεί να σημαίνει ειδικότερα ένα σύστημα κοινωνικών θέσεων. Και αυτός είναι ο πιο γνωστός ορισμός στην κοινωνιολογία των συστημάτων. Σύστημα κοινωνικών θέσεων. Και εδώ κολλάει αυτό που πάτε με την ιεραρχία. Διάφορες θέσεις που καταλαμβάνουν τα άτομα στους θεσμούς στο κοινωνικό περιβάλλον και οι οποίες καθορίζουν τις δυνατότητες που έχουν τα καθήκοντά τους και το καθεξής. Μπορούμε για την ώρα να μείνουμε σε αυτό εδώ, ότι είναι αντικειμενικές συνθήκες και στον κανόνα και στο σύστημα θέσεων. Λοιπόν, οι δομιστές, το σύστημα θέσεων μπορεί στην περίπτωση του μαρξισμού, είναι ταξικές θέσεις. Άρα, οι μαρξιστές όταν αναφέρονται σε δομή, εννοούν την ταξική δομή. Δηλαδή, το σύνολο των θέσεων που καταλαμβάνουν τα άτομα, των διαφορετικών θέσεων που καταλαμβάνουν τα άτομα, στη σχέση παραγωγής και εν συνεχεία στο σύνολο άλλων των κοινωνικών θέσεων και των κοινωνικών δομών που καθορίζονται από τη σχέση παραγωγής. Άρα το αν, ας πούμε, η ταξική δομή στην περίπτωση του καπιταλισμού έχει ως βάση το χαρακτηριστικό, τον πυρήνα της μάλλον, είναι το που λέμε κεφάλαιο και εργασία. Στην περίπτωση λοιπόν μιας μαρξιστικής ανάλυσης της κοινωνικής δομής, για τις δικές μας κοινωνίες, αυτή είναι η αφετηρία, αυτή είναι η βασική δομή, η σχέση κεφαλαίου εργασίας.
Και θεωρώ ότι αυτή η σχέση ακριβώς είναι εκείνη που θα διαμορφώσει και θα καθορίσει τη δράση των ατόμων που καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις. Η πιο κλασική και, αν θέλετε, χυδαία εκδοχή του δομισμού είναι εκείνη που λέει ότι τα άτομα και οι ομάδες είναι απλώς φορείς θέσεων μέσα στη δομή, μέσα σε αυτό το σύστημα των κοινωνικών σχέσεων, όπου αυτό το σύστημα των θέσεων ορίζει πλήρως τι κάνουν τα άτομα. Είναι σαν να θέλουν απλώς καταλαμβάνουν θέσεις και παίζουν έτοιμους δεδομένους ρόλους, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το σύστημα των σχέσεων μέσα στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Τώρα, το πρόβλημα που ετίθεται στη συζήτηση της κοινωνικής επιστήμης τη δεκαετία του 60 και του 70 είναι ότι προφανώς οι δύο αυτές προσεγγίσεις, η δομιστική αφήνεια και αυτή που δίνει έμφαση στη δράση και το νόημα που δίνουν τα άτομα στη δράση και το καθεξής, είναι ακραίες και μονομερείς. Είναι προφανές ότι για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στο κοινωνικό περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αποφάσεις, τις σκέψεις, τη βούληση των ατόμων, το νόημα που δίνουμε σε αυτά τα οποία κάνουν, αλλά και τους αντικειμενικούς περιορισμούς στη συμπεριφορά τους και στη δράση και στις επιλογές. Άρα το ζήτημα που ετίθετο επιτακτικά τη δεκαετία του 70 είναι για τους κοινωνικούς επιστήμονες, είναι πώς θα διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο που με κάποιο τρόπο θα συνδέει και τα δύο ή θα αναγνωρίζει και το παράγοντα δράση και το παράγοντα δομή όταν ερμηνεύει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και αναλύοντας, να δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα, τη συμπεριφορά της βιομηχανικής εργατικής τάξης στη Γαλλία τη δεκαετία του 60 ή του 70, δεν θα μένει μόνο στο να αναλύει τις αντικειμενικές θέσεις στην εργασία και το κεφάλαιο και πώς έχει αναπτυχθεί το κεφάλαιο και ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομικές και άλλες σχέσεις που έχει με την εργατική τάξη κτλ. Αλλά θα βλέπει και πώς διαμορφώνει την ίδια της δράση η εργατική τάξη μέσα από τα κόμματα, μέσα από τις ιδεολογίες κτλ. Άρα ο στόχος ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να αναγνωρίζουμε σε ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο και το πεδίο ανεξάρτητης δράσης, απόφασης, σκέψης, βούλησης των ατόμων και των ομάδων, αλλά και τον περιοριστικό ρόλο που παίζει η δομή ως αντικειμενικές εξωτερικές συνθήκες ή ως κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά μας. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να είναι και εσωτερικευμένοι κάποιοι. Δηλαδή, στην περίπτωση της γλωσσολογίας, για παράδειγμα, η δομή είναι ή κανόνες του συντακτικού ή κανόνες της γραμματικής κτλ. Τους οποίους φέρουμε μέσα μας, στο νου μας, δεν είναι κάτι εξωτερικό. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, όταν μιλάμε για δομή, αναφερόμαστε σε εξωτερικές αντικειμενικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα αντικειμενικό πλαίσιο που ορίζει δυνατότητες και εμπόδια. Τι επιτρέπεται, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Είτε γιατί αυτό έχει να κάνει με το εξωτερικό περιβάλλον και τις εξωτερικές συνθήκες, είτε έχει να κάνει με κανόνες που υπαγορεύουν τη συμπεριφορά μας. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τον κοινό παρονομαστή όλων των διαφόρων ορισμών της δομής, είναι το ελάχιστο μήνυμο, είναι ότι αποτελεί ένα σύνολο δυνατοτήτων και περιορισμών. Είναι δεδομένα, εξωτερικά στοιχεία. Δηλαδή, δίνει δεδομένα στο άτομο, δεν έχουν να κάνουν με προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, αλλά έχουν να κάνουν με κοινωνικές συνθήκες. Είτε είναι κοινωνικοί κανόνες που έχουμε αφομοιώσει, κανόνες ηθικής, είτε είναι οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, ένα κοινωνικά δεδομένο σύνολο δυνατοτήτων και περιορισμών. Αυτό είναι ο ελάχιστος ορισμός της δόμης. Τώρα, ο Μπουργκέ είναι ένας από τους δύο μεγάλους κοινωνιολόγους που πάρα πολύ προσπάθησαν με διαφορετικούς τρόπους να διαχειριστούν αυτή την αντίθεση και κάπως να βρουν ένα θεωρητικό πλαίσιο που να αναγνωρίζεται από τους δύο παράγοντες. Είναι ένας από τους δύο που έδωσε μία ξεκάθαρη σχετικά απάντηση σε αυτό το δίλημα και το ζήτημα με την έννοια του Χάμπουργκ. Ο άλλος την ίδια εποχή είναι ο Άντονι Γκίντενς με την θεωρία της δομοποίησης, structuration. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ένας λόγος που αναγνωρίστηκαν αυτοί τόσο πολύ και τόσο μεγάλη επίδραση στο έργο τους είναι ότι όντως φάνηκε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή να ξεπεράσουν μια στήρα αντίθεση ανάμεσα στη δράση και τη δομή και να σκεφτούν και τη δράση αλλά και τη δομή με πιο δυναμικούς όρους και όρους αλληλεπίδρασης. Αυτό
κάνει ο Μπουντιέ με το Χάμπιτ. Και τώρα θα πω στο κυρίω θέμα να δούμε τι είναι αυτό το Χάμπιτ και πώ ξεπερνάει, αν ξεπερνάει αυτό το δίπολο δομή και δράση. Ο Μπουντιέ ανήβαλε τα. Αυτέ οι σημειώσει που έστειλα. Ο Μπουντιέ σε αυτό το σημαντικότατο βιβλίο του Λεσάν Πρατίκ ξεκινάει με αυτό που ονομάζει κριτική του θεωρητικού λόγου. Εγώ δεν θα πω τι λεπτομέρειε αυτή τη κριτική, είναι αρκετά και φιλοσοφική αφηρημένη, αλλά θα προσπαθήσω να πω τα βασικά τη στοιχεία. Λέει ότι στι κοινωνικέ επιστήμε παρατηρούμε δύο κύριε προσεγγίσει, τη μία την ονομάζει υποκειμενισμό και την άλλη την ονομάζει αντικειμενισμό. Είναι πολύ σχηματικά αυτό που σας ανέφερα πριν. Υποκειμενισμός είναι εκείνες οι προσεγγίσεις της κοινωνικής επιστήμης που τονίζουν αποκλειστικά την ικανότητα για δράση των ατόμων, την ικανότητα των υποκειμένων να δρούν, να παίρνουν αποφάσεις, να χαράσουν, να διαμορφώνουν τις συνθήκες κτλ. Ενώ ο αντικειμενισμός είναι εκείνες οι προσδοκίες της κοινωνικής επιστήμης που δίνουν έμφαση στις αντικειμενικές συνθήκες και στη δομή. Λέει ότι προφανώς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του Μπουντιέ, προφανώς πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των αντικειμενικών συνθήκων όταν εξετάζουμε πώς και γιατί δρούν τα άτομα, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε συνθήκες, σε εξωτερικές συνθήκες και να θεωρούμε ότι αυτές είναι αυθυπόστατες και δεν έχουν καμία σχέση με τη δράση. Προφανώς, λέει, οι συνθήκες στο κοινωνικό πεδίο παράγονται από τη δράση. Είναι αποτέλεσμα της δράσης ατόμων και ομάδων και της αλληλεπίδρασης. Από την άλλη, τα άτομα και οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, άρα κινούνται μέσα σε δεδομένες αντικειμενικές συνθήκες. Και με αυτόν τον τρόπο, παραλαμβάνω αυτό που σας είπα, ότι θα πρέπει να βρούμε μια προσέγγιση η οποία θα αναγνωρίζει και τις δύο πτυχές. Και τα όρια που θέτουν αντικειμενικές συνθήκες στη δράση, αλλά και τη σημασία της ίδιας της δράσης. Υποστηρίζει δε ότι αυτή η μονομέρεια των διαφορετικών προσεγγίσεων προέρχεται από αυτό που ονομάζει το θεωρητικό λόγο ή τη θεωρητική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Λέει ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες είναι επιστήμονες και άρα παίρνουν μια θέση θεωρητική ή θέση παρατηρητή σε σχέση με το αντικείμενο. Και αυτή η σχέση εξωτερική προς τις κοινωνικές συνθήκες που μελετούν, έχει μεγάλη επίδραση στον τρόπο που τις αντιλαμβάνονται και τις ερμηνεύουν. Δηλαδή, η κανονική σχέση που έχουν τα άτομα μέσα στις κοινωνικές συνθήκες είναι άμεση σχέση. Δηλαδή, όταν συμμετέχουμε σε κοινωνικές πρακτικές, δεν τις βλέπουμε όπως παρατηρούμε μια κατάσταση στη φύση, δεν τις βλέπουμε σαν επιστήμονες με μικροσκόπια κτλ. Είμαστε μέσα στις κοινωνικές πρακτικές και έχουμε μια άμεση σχέση. Οι κοινωνικοί επιστήμονες βγαίνουν έξω όμως από αυτές εν μέρη και προσπαθούν να τις δούμε σαν αντικείμενα, όπως βλέπουν και οι φυσικοί επιστήμονες το δικό τους αντικείμενο. Και ο Μπουντιέ λέει, αυτό δημιουργεί πολλές στρεβλώσεις στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά πράγματα. Η βασική στρέβλωση, γιατί δεν θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο. Η βασική στρέβλωση που προκύπτει από αυτή τη θεωρητική σχέση που έχουμε προς τα κοινωνικά πράγματα είναι ότι συχνά αντικαθιστούμε την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα, με τα μοντέλα της πραγματικότητας. Δηλαδή, κατασκευάζουμε ως επιστήμονες κάποιο μοντέλο για να περιγράψουμε κοινωνικές συνθήκες, για παράδειγμα, ταξική δομή και κοινωνικές τάξεις. Αυτό το μοντέλο το θεωρητικό που κατασκευάζουμε, στη συνέχεια θεωρούμε ότι είναι η βαθύτερη δομή της κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι εκεί ότι το μοντέλο μας είναι στην πραγματικότητα το σύνολο των δυνάμεων που διαμορφώνουν τις ίδιες τις κοινωνικές καταστάσεις, τις κοινωνικές συνθήκες. Και ενώ δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένα περιγραφικό σχήμα. Έχουμε λοιπόν την τάση, λέει ο Μπουντιέ, στις κοινωνικές επιστήμες, να κατασκευάζουμε μοντέλα και να θεωρούμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτό το μοντέλο ή ότι το μοντέλο εκφράζει τον πυρήνα, τη βάση, την βαθύτερη αλήθεια της κοινωνικής πραγματικότητας. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η βασική του ένσταση σε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση προς κοινωνικές πρακτικές είναι ότι δεν συλλαμβάνει το κύριο στοιχείο της κοινωνικής δράσης, το οποίο είναι ότι όταν δρούμε,
στις κοινωνικές μας σχέσεις, δεν έχουμε θεωρητική σχέση με την κοινωνική πρακτική. Μια κοινωνική πρακτική είναι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα. Μια αλληλεπίδραση, μια μορφή αλληλεπίδραση στα πλαίσια ενός μαθήματος, ενός σεμιναρίου κτλ. Όταν εμπλεκόμαστε αυτό, δεν το παρατηρούμε σαν να είμαστε επιστήμονες εκπαίδευση, για παράδειγμα, να δούμε τι κάνουμε αυτοί εδώ πέρα, πώς οργανώνεται αυτό το σεμινάριο κτλ. Έχουμε μια άμεση σχέση, την οποία οπηγείται λέει πρακτική σχέση. Εδώ υπάρχει πρακτική. Η θέση και η σχέση που έχουν τα άτομα μέσα στις κοινωνικές καταστάσεις μας λέει είναι πρακτική και δεν είναι θεωρητική. Και το ζητούμενο ακριβώς είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η πρακτική σχέση που έχουμε με τις κοινωνικές σχέσεις. Τότε θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα των αφαιρέσεων και των μοντελοποιήσεων που κάνουν αυτές οι δύο προσεγγίσεις. Μας λέει γενικότερα ότι ο τρόπος που δρούμε στις κοινωνικές καταστάσεις διέπεται από αυτό εδώ, το οποίο είναι μια αμφίσιμη λέξη στα γαλλικά και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μεταφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε ξένες γλώσσες. Στα αγγλικά το βιβλίο αυτό λέγεται The Logic of Practice, η λογική της πρακτικής. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί η αίσθηση της πρακτικής. Γιατί στα γαλλικά αυτό το sens σημαίνει σημασία, νόημα και αίσθηση. Προσπαθεί να συλλάβει με αυτόν τον όρο όλα αυτά τα πράγματα και λέει ότι όταν κινούμαστε μέσα στις κοινωνικές συνθήκες, εκείνο που μας κατευθύνει είναι μια πρακτική αίσθηση, μια πρακτική λογική. Αυτή η πρακτική αίσθηση, η πρακτική λογική είναι το habitus. Και τώρα θέλω να σας πω τι ακριβώς είναι αυτό το habitus και τι σημαίνει αυτή η πρακτική αίσθηση μέσα στις κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, το habitus το ορίζει ο Bourdieu ως... Καταρχάς είναι μια λατινική λέξη που σημαίνει πολύ απλά συνήθεια ή με τον αριστοτελικό όρο έξι. Συχνά στα ελληνικά το μεταφράζουμε με αυτό. Έχει το νόημα της συνήθειας στο habitus, όπως το αντιλαμβάνει τον Bourdieu, αλλά είναι λίγο κάτι παραπάνω, πιο φορτωμένο από τη συνήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι. Το ορίζει το habitus ως ένα σύστημα προδιαθέσεων. Οι οποίες προδιαθέσεις έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία που έχει το κάθε άτομο μέσα στο κοινωνικό χώρο, στις κοινωνικές συνθήκες όπου κινείται. Η κίνησή μας, η εμπειρία μας στον κοινωνικό χώρο, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, με τη στιγμή που πεθαίνουμε, μας οδηγεί στο να αναπτύξουμε ορισμένα σχήματα αντίληψης, σκέψης και δράσης. Αυτά τα σχήματα αντίληψης, σκέψης και δράσης είναι η προδιάθεση όπως την αντιλαμβάνεται ο Bourdieu. Έχουμε κάποιους γενικούς τρόπους να καταλαβαίνουμε τα πράγματα, να σκεφτόμαστε και να δρούμε στα κοινωνικά περιβάλλοντα που βρισκόμαστε. Και αυτοί οι γενικοί τρόποι έχουν αναπτυχθεί σταδιακά ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχουμε μέσα στον κοινωνικό χώρο. Και η εμπειρία αυτή σε τι συνίσταται, κύριε. Συνίσταται στο ότι αντιμετωπίζουμε εξωτερικές αντικειμενικές συνθήκες, όπου οι συνθήκες αυτές είναι ένα σύνολο, αυτό που σας έγραψα εδώ, δυνατοτήτων και περιορισμών. Σταδιακά μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε τι είναι και τι δεν είναι δυνατό για μας, για εμάς ένα κοινωνικό περιβάλλον. Πώς θα πρέπει και πώς δεν θα πρέπει να φερόμαστε. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Τι είναι κατάλληλο για μας και τι δεν είναι κατάλληλο για μας. Αυτό είναι προϊόν, σταδιακό προϊόν, σορευτικό προϊόν, λέει ο Bourdieu, της εμπειρίας που έχουμε, της καθημερινής εμπειρίας που έχουμε από μικρή ηλικία στο κοινωνικό περιβάλλον όπου βρισκόμαστε. Δεν είναι το habitus και αυτά τα σχήματα σκέψης, δράσης και αντίληψης ως επιτοπλίστων ή κατά ανάγκη προϊόν ρητής μάθησης. Δεν είναι προϊόν δηλαδή να μας πει ότι θα πρέπει να φέρεστε με αυτόν τον τρόπο να κάνετε να δείχνετε. Κάποιες φορές είναι. Αλλά συχνά δεν είναι καθόλου. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το habitus της οδήγησης στην Ελλάδα, για παράδειγμα, περιέχει μεταξύ άλλων ότι όταν βλέπουμε πορτοκαλί τρέχουμε για να προλάβουμε να μην γίνει κόκκινο. Ενώ αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Απλώς έχουμε δει από την εμπειρία ότι είναι κάτι που επιτρέπεται.
είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουν και άλλοι. Είναι οι αντικειμενικοί περιορισμοί και οι αντικειμενικές δυνατότητες που βλέπουμε και μαθαίνουμε και αντιλαμβάνουμε στην εμπειρία μας που διαμορφώνουν αυτές τις προδιαθέσεις. Γι' αυτό και οι προδιαθέσεις μπορούν να αναφέρονται σε άρρηπους κανόνες που δεν τους έχει διατυπώσει κανένας. Όπως αυτό που σας είπα, δεν είναι ρητός κανόνας με το πορτοκάλι τρέχουμε. Εντούτοις λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα habits που έχει αναπτυχθεί μέσα από την πραγματική εμπειρία που έχουμε από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. Τώρα, ο Μπουρκέ λέει ότι αυτά τα διάφορα habits του τρόπου που σκεφτόμαστε, του τρόπου που δρούμε, του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι πολύ συγκεκριμένοι, στενοί, οριοθετημένοι και περιοριστικοί κανόνες. Είναι γενικές κατευθύνσεις, γι' αυτό τα λέει προδιαθέσεις. Δεν υπαγορεύουν πολύ συγκεκριμένα και απόλυτα τη συμπεριφορά μας σε συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά ορίζουν ένα γενικό πλαίσιο δράσης και γενικό πλαίσιο σκέψης, μέσα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πολλές επιλογές. Και γι' αυτό λέει ότι το habitus είναι ένα, το habitus είναι, επιτρέπει μια ελεγχόμενα άπειρη παραγωγή νέων σκέψεων, δράσεων κτλ. Έχουμε για παράδειγμα ένα γενικό habitus ό,τι αφορά το πώς στεκόμαστε και φερόμαστε μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Σε διαφορετικούς κόσμους, από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο και το καθεξής. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι μηχανικά θα έχουμε όλη την ίδια συμπεριφορά, ούτε ότι εμείς ή ο κάθε άτομο ξεχωριστά που έχει αναπτύξει το δικό του χάπτο για το πώς φερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο χώρο θα κάνει πάντα το ίδιο. Αλλά γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι δεν κάποιες στάσεις, είτε όταν είμαστε έρθει όταν καθόμαστε, δεν συνηθίζονται, δεν επιτρέπονται, αποδοκιμάζονται. Αλλά παράλληλα, μέσα από ένα τέτοιο πολύ γενικό πλαίσιο του τι, πώς μπορούμε να σταθούμε όρθιοι ή να καθόμαστε σε ένα χώρο διδασκαλίας, κοιτάξτε με πόσο διαφορετικό τρόπο κάθεστε ο καθένας. Εντούτοις δεν έχουμε εδώ κάποιον ή κάποια που έχει τα πόδια του πάνω στο τραπέζι και τα καθαρίζει κάποιος για παράδειγμα. Ενώ αυτό είναι ένας περιορισμός. Μέσα από αυτά τα πλαίσια του περιορισμού υπάρχει δυνατότητα να διαμορφώσει καθένα τον τρόπο που κάθεται και στέκεται με διαφορετικούς τρόπους. Άρα είναι ένα πολύ γενικό πλαίσιο προδιαθέσεων που προκύπτει από την αίσθηση που έχουμε για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και μέσα σε αυτό μας λέει ο Μπουργκέ μπορούμε να παράγουμε ένα άπειρο σύνολο συγκεκριμένων συμπεριφορών, σκέψεων, δράσεων και ούτω καθεξής. Άρα, τι έχει κάνει με αυτή την έννοια του habitus. Έχει αναγνωρίσει και τη δομή, αλλά και τα περιθώρια για δράση και επιλογή. Το habitus προκύπτει στα πλαίσια κοινωνικών δομών. Είναι οι εξωτερικές αντικειμενικές συνθήκες των περιορισμών και των δυνατοτήτων που διαμορφώνουν αυτές τις προδιαθέσεις. Το habitus ουσιαστικά μας λέει ο Μπουργκέ ενσωματώνει τη δομή. Η δομή όπως ενσωματώνεται πάνω. Η δομή ως σύνολο περιορισμών και δυνατοτήτων. Εμείς την ενσαρκώνουμε την κοινωνική δομή, αυτό το σύνολο των εξωτερικών δυνατοτήτων και περιορισμών, στο βαθμό που αναπτύσσουμε σχήματα σκέψης και σχήματα συμπεριφοράς που είναι προσαρμοσμένα σε αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Άρα ενσαρκώνουμε, ενσωματώνουμε αυτούς τους περιορισμούς και τις δυνατότητες. Αφού τους έχουμε ενσωματώσει, στα πλαίσια που αυτοί οι περιορισμοί ορίζουν, έχουμε ικανότητα για ανεξάρτητη και δημιουργική δράση. Αυτά, ο Μπουργκέ λέει ότι η δομή, το habitus, δεν είναι κάτι που μια συνήθεια που σήμερα την έχουμε και αύριο την αλλάζουμε. Έχει μεγάλο βάστος, έχει μεγάλη διάρκεια και είναι προϊόν μιας συσσόρευσης στον χρόνο. Δηλαδή, κατά τον Μπουργκέ, τα πιο επιδραστικά habitus είναι αυτά τα οποία διαμορφώνονται με τις πρώτες εμπειρίες που έχουμε στις διαφορετικές, στις επιμέρους κοινωνικές συνθήκες. Είτε όταν είμαστε παιδιά για τις πιο βασικές κοινωνικές συνθήκες ή όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο χώρο, η πρώτη αντίληψη που έχουμε για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτή η πρώτη αντίληψη συγκροτεί το αρχικό habitus.
Και αυτό το αρχικό χάμπι του, τα σχήματα αντιλήψεων, σκέψη και δράση που αναπτύσσει μέσα σε διαφορετικού κοινωνικού χώρου, αυτά στη συνέχεια λειτουργούν ως πλαίσια που αφομοιώνουν και τις επόμενες εμπειρίες και τις προσαρμόζουν σε αυτά. Άρα, μαζί με Υπουργέ, τα πρώτα χάμπι του που έχουμε στου διάφορου κοινωνικού χώρου είναι εκείνα στη συνέχεια που καθορίζουν την περιφορά μα ακόμα κι αν δούμε, έχουμε άλλα ρεθίσματα. Αντιληφθούμε άλλες δυνατότητες κτλ. Και αυτά τα καινούργια ή τα διαφορετικά τα προσλαμβάνουμε μέσα από τα καθιερωμένα ήδη σχήματα. Άρα το χάμπι τους είναι μια δύναμη συντήρησης. Και είναι μια δύναμη επίσης και τον Υπουργέ που δεν αλλάζει εύκολα. Πού το βλέπουμε αυτό χαρακτηριστικά, και ότι υπάρχει το χάμπι τους, και ότι είναι συντηρητικό, και ότι δεν προσαρμόζεται εύκολα στα καινούργια πράγματα, αλλά αντίθετα τα αφομοιώνει μέσα από τα δικά του φίλτρα. Το βλέπουμε εκεί που έχουμε ξαφνική αλλαγή των εξωτερικών κοινωνικών συνθηκών και τα άτομα δεν μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά αντίθετα να παράγουν τις ίδιες συμπεριφορές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ στα μαθήματα όταν μιλάω για το χάμπι τους. Πόσο καιρό πήρε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρότι η αποτυχία των πολιτικών των δύο κυρίαρχων κομμάτων έγινε άμεσα εμφανής. Πολύ γρήγορα από το 2010 και μετά και με τραγικές συνέπειες για πολύ κόσμο, πόσο καιρό πήρε αυτοί που είχαν το χάμπι τους να ψηφίσουν τα συγκεκριμένα κόμματα να φύγουν και να πάνε αλλού. Και όσο προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γινόταν με τους παραδοσιακούς όρους. Και λέγανε έφταιγε για όλο αυτό το πράγμα τη συντέλεια του κόσμου που επήρχε, έφταιγε το άλλο κόμμα, ας πούμε, που στις τελευταίες εκλογές, στην τελευταία περίοδο η κυβέρνηση έκανε εκείνο κτλ. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν ό,τι συνέβαινε με βάση τα ήδη καθιερωμένα χάμπι. Και εάν επισκεφτείτε ότι η μεγάλη αλλαγή, ας πούμε, αλλαγή κομματικής τοποθέτησης, δεν έγινε στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Οι πιο μεγάλοι μείνανε στα ίδια, από ό,τι συνέπειες που μπορούσαν να τους κόψουν συντάξεις το μισό, το ένα τρίτο κτλ. Γιατί, κατά τον Υπουργέ, γιατί είναι, το χάμπι τους αυτούς είχε αποκτήσει τέτοιες ρίζες, που διάβαζαν και καταλάβαν τα πάντα μέσα από τα αρχικά φίλτρα που είχαν διαμορφώσει και δεν μπορούσαν να σκεφτούν και να δράσουν πέρα από αυτά τα φίλτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί καμία αλλαγή στο χάμπι τους κτλ. Αλλά σημαίνει ότι είναι βαθιά ενσωματωμένο, γίνεται ένας αυτοματισμός από ένα σημείο και μετά που δεν το διαχωρίζουμε από τον εαυτό μας, από τη σκέψη μας, από την δράση μας κ.ο.κ. και κατά συνέπεια τείνει να αναπαράγει τις ίδιες συμπεριφορές. Λοιπόν, μέχρι εδώ καταρχάς, αυτό είναι πολύ βασικά η έννοια του χάμπι. Προδιαθέσεις που αποτελούν σχήματα αντίληψης, σκέψης και δράσης, οι οποίες διαμορφώνονται σωρευτικά στον χρόνο με βάση τις εμπειρίες που έχουμε από τον κοινωνικό χώρο, τις δυνατότητες που μας δίνει, τους περιορισμούς που μας δίνει. Και άρα αναπτύσσουμε μία αίσθηση, η οποία δεν είναι καθαρά συνείδηση. Ο Υπουργέ λέει ότι αυτή η πρακτική αίσθηση είναι μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου. Είναι, σου πει στα αγγλικά, ένα feeling που έχουμε για μια κατάσταση. Πώς θα πρέπει να κινηθούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε κτλ. Χωρίς να είναι διαρκώς στη συνειδητή μας σκέψη ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούμε αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να κάνουμε. Αν θέλετε, ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο παράδειγμα habitus, που δείχνει τη σωματικότητα που έχει το habitus και το πώς είναι μεταξύ συνειδητού και ασυνειδητού, είναι το habitus της οδήγησης που σας είπα πριν, όχι πια μόνο με το πορτοκάλι και τα αρχεία, αλλά η ίδια η εκμάθηση της οδήγησης. Στην αρχή, όταν μαθαίνουμε να οδηγούμε αυτοκίνητο, πρέπει σκεφτόμαστε όλη την ώρα και μας λέει πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο κτλ. Από τη στιγμή που έχουμε μάθει πια, αυτό γίνεται ένας αυτοματισμός. Είναι σαν να πηγαίνουμε με τον αυτόματο πιλότο. Δεν πηγαίνουμε όμως με αυτόματο πιλότο, γιατί γνωρίζουμε ότι το μάθαμε αυτό. Και περάσαμε μια δικασία που σκεφτόμαστε συνειδητά τι έπρεπε να κάνουμε. Μετά, αυτό γίνεται ως ένας αυτοματισμός. Και πάλι η οδήγηση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα εδώ για το τι σημαίνει το χάμπι τους, γιατί μέσα αυτό το γενικό χάμπι τους της οδήγησης που έχουμε, κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Πηγαίνουμε σε διαφορετικές περιοχές, αλλάζουμε ταχύτητα, δεν έχουμε μονίμως τον ίδιο τρόπο οδήγησης, αλλά έχουμε ένα γενικό πλαίσιο που είναι σταθερό. Και μέσα αυτό το γενικό πλαίσιο, αυτό το σχήμα το γενικό της οδήγησης που έχουμε αφομοιώσει, κάνουμε διάφορες επιλογές, διάφορες δράσεις κ.ο.κ. Αλλά δεν είμαστε μηχανικά προσαρμοσμένοι στις δομές των δρόμων, των μηχανών και του κώδικα της κυκλοφορίας. Έχουμε αποκτήσει μία αίσθηση για το πώς πρέπει να κινούμαστε μέσα από τις δομές με βάση τις δυνατότητες που μας δίνουν και τα μας δίνουν. Και αυτή η αίσθηση είναι ένα πολύ ευρύ πλαίσιο
μέσα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε αρκετά διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, για το χάρτη του Σαμέντα βασικά που θέλω να σου πω για την ώρα, υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλω να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτά. Στο στρατό, π.χ. υπάρχει και το συγκεκριμένο χάρτη του, που είναι λίγο πιο ερμηνευτικό από κάποια άλλα. Προφανώς υπάρχει. Είναι καινούργιος χώρος. Αυτό μα είναι πολύ κλασικό η περίπτωση του χάρτη του στρατό, γιατί είναι αυτό ακριβώς που κάνει τη διάκριση ανάμεσα στους πρωτάριους που όλοι δουλεύουν τα ψάρια κτλ. Και αυτούς που είναι παλιοί. Οι παλιοί είναι αυτοί που έχουν το χάρτη του. Που ξέρουν πραγματικά τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις και είναι σαν το ψάρι μέσα κι άλλα. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν ακόμα το χάρτη του. Δεν λειτουργούν προφανώς με μέσο περιβάλλον. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Σχεδιασμό. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί. Ναι, αλλά στην περίπτωση του στρατού έχουμε κάποιες ρηχτές οδηγίες και περιορισμούς και άρρητους περιορισμούς ή άρρητες δυνατότητες, τις οποίες τις ανακαλύπτει ο καθένας με τον χρόνο, με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες και όχι μόνο ορικά τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι. Δεν είναι κάτι συνειδητά σχεδιασμένο. Έτσι, το ότι μπορεί κάποιο να ρουφάει κάποιε συγκεκριμένε ώρε σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο δεν έχει προσχεδιαστεί συνήθω. Κάποιε φορέ μπορεί να είναι και δηλαδή σκόπιμα να το αφήνουμε. Αλλά συχνά δεν πρόκειται. Απλώ μπερδεύουμε λίγο με τη συμπεριφορά του χάπιου. Δηλαδή. Η συμπεριφορά και το. Το χάπιου του είναι κανόνε συμπεριφορά. Αλλά είναι αυτή η δύναμη που σα είπα. Ένα γενικό σχήμα δράση. Ένα σύστημα προδιαθέσεων που διέπει τη συμπεριφορά. Και δεν είναι κανόνες σίγουρα ως επιτοπλίστωνες ρητή και σαφή κανόνες. Αυτό μπορούμε να καθίσουμε να απομονώσουμε και να διατυπώσουμε κανόνες συγκεκριμένα χάπτους που υπάρχουν σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά αυτό δεν συλλαμβάνει το σύνολο του χάπτους, γιατί το χάπτους μεταξύ και μία αίσθηση για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, που δεν μπορεί να κωδικοποιηθεί πλήρως. Και όσο πιο παλιός εντός αγωγικών είναι κάπως σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο, τόσο πιο ανεπτυγμένη είχε αυτή την αίσθηση και μπορεί να εκμεταλλευτεί δυνατότητα. Ναι, είναι αρχή, γιατί σας είπα, όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο χώρο, τότε σταδιακά αναπτύσσουμε, αποκτούμε το χάπιτο που ταιριάζει σε αυτό το χώρο. Έχουμε κάποια χάπιτο που είναι από την παιδική μας ηλικία και αφορούν τις γενικές κοινωνικές συνθήκες που βρισκόμαστε. Μετά, όταν μπαίνουμε σε καινούριους χώρους, διαμορφώνουμε τα χάπιτο που ταιριάζουν σε αυτό το χώρο. Και δεν είναι μόνο ρητές οδηγίες, αυτό είναι το κύριο. Είναι η εμπειρία που έχουμε από το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, είτε αυτό λέγεται είτε δεν λέγεται, είτε διατυπώνεται σε κανόνε είτε δεν διατυπώνεται. Θα είναι πολιτισμικό έτσι. Από πολιτισμό σε πολιτισμό δεν τα θέλει. Για τον Κουργέ αυτό, το ότι υπάρχουν κάποιε κοινέ συνθήκε σε διάφορε πολιτισμού, σε διάφορε κοινωνίε, και άρα υπάρχουν κοινά στοιχεία στα χάπια των ατόμων. Είναι η βάση για να συγκροτούνται συλλογικότητες. Ή για να μπορεί, ας πούμε, ένας πολιτικός, ένας δημαγωγός να έχει απήχηση σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο και να νιώθουν αυτοί που συντονίζονται ότι είναι ένας από αυτούς. Γιατί βρίσκει τρόπο να επικοινωνήσει με το δικό του χάμπιτους. Γιατί έχει το ίδιο χάμπιτους. Λέει ότι είναι ένας από εμάς. Γιατί φέρεται, μιλάει, κάνει, δείχνει με τον τρόπο που καταποτελείται και του marketing. Αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το marketing. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορα κοινωνικά. Βεβαίως, μα γι' αυτό η έννοια του χάπτου έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ σε πολύ διαφορετικά σημεία. Ο ίδιος ο έχει πει αυτό ότι ο καλός πολιτικός είναι αυτός ο οποίος συντονίζεται με το χάπτου του ακροατηρίου του. Και ο συντονισμός αυτός δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο συνειδητά κτλ. Και όταν μιλάμε για χάρισμα, εννοούμε αυτός ακριβώς την ικανότητα να συντονιστούμε με το ακροατήριό μας. Που δεν γίνεται με κανόνες τυποποιημένες πάλι. Εγώ, σχετικά με το αν αλλάζει το habitus ή η δομή. Αυτό δεν θα το πούμε τώρα. Α, ωραία. Θέλω να δούμε εδώ για το νόημα του habitus. Ωραία. Να πω πώς κατάλαβα εγώ κάτι να μου πείτε αυτό. Ωραία. Άμα εγώ, έτσι όπως καθόμαστε, βάλω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι. Βρίσκομαι εκτός από το habitus που υπάρχει εδώ πέρα μέσα, ωραία. Αν αρχίζει ένας σιγά σιγά να βάζει τα πόδια του στο τραπέζι, τότε γίνεται ένα νέο habitus. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αυτό θα το δούμε τώρα, γιατί πάμε σε αυτό το πώς το habitus συνδέεται. Ωραία, ωραία, εντάξει.
μέχρι αυτού που έχουμε δει, εσείς έχετε αποκτήσει ένα habit, αυτό δεν γίνεται, το έχετε αφομοιώσει και φέρεστε με αυτόν τον αυτοματισμό. Για την ώρα αυτό. Και μέσα από αυτό το αυτοματισμό, μετά μπορείτε να κάθεστε με διαφορετικούς τρόπους, να δίνετε να κάνετε διαφορετικούς τρόπους, να κάνετε μια σειρά από επιλογές ατομικές, αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο το οποίο το έχετε αφομοιώσει με βάση τους περιορισμούς του δεδομένου. Τώρα για το πώς αλλάζει αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα πούμε, γιατί για να το δούμε αυτό πρέπει να εξετάσουμε την έννοια του παιδιού. Και τώρα θα μιλήσω ακριβώς για το παιδί και θα δούμε τι συμβαίνει για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον κοινωνικό χώρο και το habit. Το πεδίο είναι ουσιαστικά ο όρος που χρησιμοποιώ που βγαίνει για αυτό το οποίο κλασικά ονομάζεται κοινωνική δομή. Και το ορίζει ως ένα δίκτυο θέσεων που ορίζονται με βάση την κατανομή κεφαλαίων. Μπορούμε να το αναπαραστήσουμε ένα σχήμα, θα σας δώσω πολύ διαφορετικά. Μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια αναπαράσταση. Έχουμε σε ένα κοινωνικό χώρο διαφορετικές θέσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα συνέχεια. Διαφορετικές θέσεις ατόμων που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα με βάση το κεφάλαιο που κατέχουν. Τώρα, τι είναι αυτό το κεφάλαιο? Είναι πολύ βασικό για τον ορισμό του, του πεδίου. Το κεφάλαιο είναι ένα σύνολο μέσων για την επίτευξη των στόχων κάθε παιδίου. Επιμέρους κοινωνικά πεδία μπορεί να έχουν διαφορετικούς στόχους. Για παράδειγμα, το πεδίο της εκπαίδευσης υποτίθεται μεταξύ άλλων έχει στόχο τη μεταφορά, μετάδοση γνώσεων ή την ανάπτυξη γνώσεων. Το πεδίο του αθλητισμού δεν έχει κατά κύριο λόγο αυτό. Στόχο έχει πλέον την ευχαρίστηση, την εκτόνωση, την σωματική άσκηση, τον πρωταθλητισμό, οτιδήποτε. Το πεδίο της λογοτέχνης, το πεδίο της τέχνης, επίσης δεν έχει αντικείμενο τη μετάδοση γνώσεων με την εκγύμναση, έχει ενδεχομένως κάτι θέματα που συνδέονται με το ωραίο, όπως τους πάνω το ορίσμα. Πάντως, κάθε κοινωνικό πεδίο έχει ιδιαίτερο στόχο. Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι αυτό που η Τουρκία ονομάζει κεφάλαιο. Και μέσα σε κάθε κοινωνικό πεδίο υπάρχει μια συνήθως μια διαφορετική κατανομή κεφαλαίου. Δηλαδή δεν έχουν όλοι τα ίδια μέσα για να πετύχουν τους στόχους αυτού του πεδίου. Όταν αυτή η άνηση κατανομή των μέσων έχει κάποια σταθερότητα, μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές θέσεις μέσα στο πεδίο. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το πεδίο που βρισκόμαστε τώρα, το πεδίο του Πανεπιστημίου. Πώς μπορούμε να ορίσουμε κάποιες θέσεις εδώ? Καταρχάς να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Θα ξεκινήσουμε από αυτό για να δούμε αντίστοιχα και ποια είναι τα κεφάλαια. Και πριν, οπότε πρέπει να σας δώσω ένα ακόμα στοιχείο για το πράγμα. Τα είδη των κεφαλαίων. Όπου και υπάρχουν τέσσερα γενικά είδη. Πρώτο είναι φυσικά το οικονομικό κεφάλαιο. Έτσι, δηλαδή χρήμα, υλική, πόρη και όλο το καθεξής. Δεύτερο είναι το πολιτισμικό κεφάλαιο. Και για να το ορίσουμε πάρα πολύ απλά, το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι πληροφορίες και γνώσεις. Τρίτο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο είναι οι δυνατότητες που έχουμε να πετύχουμε πράγματα λόγω των κοινωνικών γνωριμιών που έχουμε. Και το τελευταίο είδος κεφαλαίου, που είναι μια προσθήκη του Μπουργκέ, μια καινοτομία του Μπουργκέ, την οποία έχει συνεισφέρει πολύ στην ανάλυση τη, είναι το περίφημο συμβολικό κεφάλαιο, που πολύ απλά μπορεί να το ονομάσουμε ως εμπιστοσύνη, κοινωνική αναγνώριση. Λοιπόν, ο Μπουργκέ μας λέει, χωρίς να δίνει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, μας λέει για να αναλύσουμε διαφορετικά πεδία. Θα δούμε κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούνται γύρω από επιμέρους στόχους, διαφορετικούς στόχους, άρα έχουν διαφορετικά πεδία, και θα αναλύσουμε τις θέσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πεδίο ως θέσεις διαφορετικής κατανομής κεφαλαίου. Και αυτά είναι τα βασικά κεφάλαια. Αν θέλουμε να σκεφτούμε λοιπόν τώρα το πεδίο του Πανεπιστημίου,
ως ένα παράδειγμα. Ποια κεφάλαια καταρχάς θα θεωρήσουμε ότι είναι καθοριστικά? Υπάρχουν όλα αυτά τα κεφάλαια, παίζουν ρόλο μέσα στο πανεπιστήμιο ότι μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ποιο είναι πιο σημαντικό ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποιο πιο σημαντικό? Αν πούμε ότι στο πεδίο του πανεπιστημίου ο στόχος είναι αυτό που σας είπα, η γνώση. Είναι μετάδοση, απόκτηση, ανάπτυξη γνώσης, επιστήμης και λογαπηξής. Ποιο είναι εκείνο το κεφάλαιο που κανονικά θα δίνει τα περισσότερα μέσα για να πετύχουμε αυτό το στόχο? Το πολιτισμικό. Άρα, θεωρητικά και ιδεατά, αυτό εδώ θα πρέπει να είναι το καθοριστικό κεφάλαιο για να ορίσουμε διαφορετικές θέσεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι το μόνο, καταρχάς, και φτάσουμε σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το οικονομικό κεφάλαιο δεν παίζει ρόλο για το τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να πετύχουμε στο πανεπιστήμιο και τη γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε ή όχι? Θεωρητικά στην Ελλάδα, όχι. Όχι καθόλου. Θεωρητικά, ναι, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, δίδακτρα. Αλλά και πάλι ξέρουμε ότι οι οικονομικές δυνατότητες που έχει ο καθένας παίζουν ρόλο στο τι πρόσβαση έχει. Προφανώς. Άρα, κάπου θα βάλουμε το οικονομικό. Το κοινωνικό, οι γνωριμίες παίζουν ή δεν παίζουν ρόλο στο τι μπορούμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο σε σχέση με την γνώση. Το συμβολικό, αναγνώριση, κύρωση κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι όλα εμπλέκονται, όπως λέει η Τουρκία. Το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχουν κάποια που είναι τα κυρίαρχα. Εδώ έχουμε δύο κοινά κυρίαρχα. Είναι, κανονικά πρέπει να είναι το πολιτισμικό. Δεν μπορούμε να πετυχαίνουμε τη γνώση, να λέμε ότι έχουμε περισσότερες δυνατότητες να κατακτήσουμε τη γνώση, να αναπτύξουμε τη γνώση, επειδή έχουμε οικονομικό κεφάλαιο. Δεν αρκεί αυτό. Ούτε επειδή έχουμε κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι το πολιτισμικό εκείνο που πρέπει να καθορίζει διαφορετικές θέσεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αν πάρουμε το πολιτισμικό κεφάλαιο ως καθοριστικό, ποιες θέσεις διαφορετικές μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέσα στο πανεπιστήμιο? Ποιες θέσεις? Θέσεις, ναι. Του πολιτισμικού. Οι θέσεις είναι οι διαφορετικές κατανομές κεφαλαίων. Διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν ιεραρχικές με βάση τη διαφορετική κατανομή κεφαλαίων. Αν πάρουμε λοιπόν ως βάση, ως κεφάλαιο θεμελιώδη για το πανεπιστήμιο, είναι το πολιτισμικό. Ποιες θέσεις διαφορετικές μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν? Καταρχάς θα δούμε αυτό, έτσι, ας πούμε, εθνικό προσωπικό και μετά φοιτητές. Μπορούμε συνέχεια να κάνουμε διακρίσεις και εδώ και εδώ. Έτσι, δηλαδή θα δούμε διαφορετικές θέσεις εδώ, στις διαφορετικές βαθμίδες, που υποτίθεται ότι έχουν να κάνουν με τη γνώση και έχουν να κάνουν και με την αναγνώριση, και αντίστοιχα σε φοιτητές διαφοροποίηση μεταξύ πρωτοετών, μεταξύ τελειόφοιτων, μεταξύ μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ούτω καθεξής. Ορίστε. Με βάση το βαθμό. Με βάση το βαθμό, ναι. Άρα εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, τρεις θέσεις ή τέσσερις όπως θέλουμε. Δεν είναι αυτό από πριν ορισμένο. Πρέπει να το βλέπουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 1, 2, 3 εδώ, τρεις θέσεις στο ΔΕΛΤΑ ΦΗ και 1, 2, 3 παραπάνω σε αυτό το θέμα. Και αντίστοιχα να κάνουμε ένα σχήμα, το οποίο εδώ θα βγει πολύ γραμμικό βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια αναπαράσταση εδώ, 1 ΔΕΛΤΑ, 2 ΔΕΛΤΑ, 3 ΔΕΛΤΑ, 1 ΦΗ, 2 ΦΗ, 3 ΦΗ. Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφορετικές θέσεις. Ένα τρόπο που περιγράφουμε, οι οποίες σχηματίζουν ένα δίκτυο μεταξύ τους και αυτό είναι καταρχάς το πεδίο. Σε κάθε μία από αυτές τις θέσεις διαπιστώνουμε μία διαφορετική κατανομή κεφαλαίου, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Και έτσι, κεφάλαιο. Όσο προχωράμε προς τα πάνω εδώ σε αυτό το απλό σχήμα που έχουμε κάνει, τόσο περισσότερο ενώνει το κεφάλαιο, φτάνοντας τελικές βαθμίδες, ας πούμε καθηγητή κτλ. Σχηματικά. Και βέβαια, το κεφάλαιο εδώ θα είναι κυρίως πολιτισμικό, αλλά θα έχει και άλλα στοιχεία. Μπορεί σε κάποιο πανεπιστήμιο να είναι καθοριστικός ο ρόλος του οικονομικού παράγοντα. Μεταξύ των φοιτητών. Το πόσο μπορούν να προχωρήσουν, τι μπορούν να κάνουν, να έχει να κάνει με το αν έχουν γονείς οι οποίοι κάνουν χορηγίες στο πανεπιστήμιο. Αλλά εκεί ίσως θα πρέπει να βάλουμε ως δεύτερο συντελεστή το οικονομικό και να ορίσουμε τις θέσεις πάλι παίζοντας μεγάλη σημασία στο οικονομικό. Υπάρχουν παραδοσιακά πανεπιστήμια στα οποία κάποια συμβολικά στοιχεία
κύρους κτλ. Είναι πολύ σημαντικά. Και εκεί θα βάζανε το συμβολικό ως καθοριστικό ή συγκαθοριστικό μαζί με αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Είναι σωστή απεικόνηση που κάνουμε. Κουμπουκή λέει: εγώ δεν δίνω έτοιμα μοντέλα. Το θέμα είναι να δούμε σε διαφορετικές καταστάσεις τι κεφάλαια μπορούμε να αναγνωρίσουμε και με βάση αυτά τα κεφάλαια πώς δομούνται οι διαφορετικές θέσεις. Και άρα μπορούμε να κάνουμε, κάποιος μπορεί να κάνει αρκετά διαφορετική αναπαράσταση του πεδίου του πανεπιστημίου, είτε βάζοντας άλλα κεφάλαια, είτε ακρίνοντας περισσότερες θέσεις. Θα μπορούσε κάποιος να βάλει και το διοικητικό προσωπικό εδώ πέρα και να σκεφτεί πού μπαίνει μέσα αυτή τη γύρω, μέσα από το δίκτυο, γιατί είναι και το διοικητικό προσωπικό κάπου. Αλλά εδώ θα κάνουμε ένα διαφορετικό σχήμα, ότι κάπου συνδέονται αυτοί και με το διοικητικό προσωπικό και πώς συνδέονται και ποιο είναι το κεφάλαιο που έχει το διοικητικό προσωπικό και ούτω καθεξής. Αλλά η βασική ιδέα πρέπει να, για τον Κουρκέ είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά για να κατανοήσουμε το πεδίο, να βρούμε τα κεφάλαια του κάθε πεδίου με βάση τις δραστηριότητες που έχει και να δούμε ποιες θέσεις υπάρχουν με βάση τη διαφορετική κατανομή των κεφαλαίων. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι μέχρι πού φτάνει το πεδίο, τα όρια του πεδίου. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό με τα όρια του πεδίου? Γιατί το πεδίο δεν είναι ο χώρος αυτός που καταλαμβάνει ένα σύστημα κοινωνικών δραστηριοτήτων, δεν έχει άμεσα, δεν έχει πολύ ξεκάθαρα όρια στο χώρο. Δεν ταυτίζεται με κάποια κτίρια, για παράδειγμα, με μια φυσική θέση συγκεκριμένη. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Να σας πω πρώτα πώς μας λέει ο Κουρκέ ότι θα ορίσουμε τα όρια του πεδίου και μετά ένα παράδειγμα. Ο Κουρκέ μας λέει ότι τα όρια του πεδίου καθορίζονται με βάση τα αποτελέσματα του πεδίου. Αποτελέσματα πεδίου πάνω σε αντικείμενα και υποκείμενα. Όταν μπαίνουμε σε ένα πεδίο, αυτό το πεδίο με βάση τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες που έχει κτλ., μας προσδίδει επίσης, προσδίδει σε πρόσωπα και πράγματα κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που δεν τα έχουμε σε άλλα πεδία ή εκτός αυτού του πεδίου. Εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν είμαι καθηγητής. Είμαι μόνο όταν μπαίνω στο πεδίο ή σε σχέση με το πεδίο του πανεπιστημίου. Λοιπόν, ένα βιβλίο, είχα ξαναπεί. Λοιπόν, αν πάρουμε αυτό το βιβλίο, το βιβλίο αυτό, όταν εντάσσεται στο πεδίο του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι σύγγραμμα για διάβασμα σε ένα μάθημα για εξετάσεις. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο αυτό που έχουμε στοιχεία για κάποια έρευνα, μελέτη που κάνουμε και το καθεξής. Άρα είναι βιβλίο ως αντικείμενο ή μέσω μελέτης, γνώσης και το καθεξής. Αυτό το βιβλίο μπορεί να διατηρήσει αυτή την ιδιότητα και όταν δεν βρίσκομαι μέσα στο φυσικό χώρο του πανεπιστημίου, όταν είμαι σπίτι και γράφω ένα κείμενο ή διαβάζω τις εξετάσεις. Οπότε, για τον Κουρκέ, εφόσον το αντικείμενο έχει αυτές τις ιδιότητες που προσλαμβάνει στο πεδίο, ακόμα και στο σπίτι μας, όταν ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο για αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, είμαστε στο πεδίο του πανεπιστημίου. Άρα, τα όρια του πεδίου δεν ταυτίζονται με πολύ συγκεκριμένους και από πριν οριοθετημένους φυσικούς πόρους. Φτάνουν εκεί που φτάνουν τα αποτελέσματα του πεδίου. Μπορεί να είναι πολύ μακριά στο χώρο και στο χρόνο. Το πεδίο, το αντικείμενο αυτό από μόνο του, είναι απλώς ένα έντυπο υλικό. Δεν είναι κάτι. Το αν θα γίνει αντικείμενο μελέτης, αν θα είναι εμπόρευμα, αν θα είναι υλικό για να ανάψουμε φωτιά, έχει να κάνει με τα διαφορετικά κοινωνικά πεδία. Οπότε, αντίστοιχα, αν αυτό είναι στις προθήκες ενός βιβλιοπωλείου, τότε δεν είμαστε στο πεδίο του πανεπιστημίου, είμαστε στο πεδίο της οικονομίας ή το πεδίο του εμπορίου. Και εάν το έχω σπίτι μου, γιατί φυλάω κάποια βιβλία που τα πουλάω στο βιβλιοπωλείο μου, πάλι εκεί είμαι στο πεδίο του εμπορίου της οικονομίας και όχι στο πεδίο του πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Άρα, ποια είναι τα όρια του πεδίου, μας λέει ο Κουρκέ, δεν είναι από πριν δεδομένα. Έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα του πεδίου και πού φτάνουν αυτά. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, σε σχέση και με τα όρια και με τις θέσεις του πεδίου. Το πεδίο, μας λέει ο Κουρκέ, είναι ένα πεδίο αγώνα. Δηλαδή, τα άτομα που καταλαμβάνουν τις διαφορετικές θέσεις μέσα στο κάθε πεδίο χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που έχουν για να πετύχουν τους στόχους του πεδίου. Άρα αγωνίζονται να πετύχουν στόχους.
Και σε αυτόν τον αγώνα για να πετύχουν στόχους, συχνά έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλα άτομα ή άλλες θέσεις. Άρα ένας αγώνας για την επίτευξη των στόχων και συχνά είναι ένας αγώνας εναντίον άλλων μέσα από το πεδίο, ιδίως εκεί όπου το κεφάλαιο είναι πεπερασμένο και, είναι και μοιράζονται ανταγωνιστικά. Δηλαδή, όταν έχω εγώ περισσότερο, έχει άλλο λιγότερο. Σε αυτή την περίπτωση έχουν τον αγώνα ξεκάθαρο. Αλλά για τον Μπουργκέ, πάντα σε κάθε πεδίο έχουμε αγώνες για το στόχο του πεδίου και αγώνες γύρω από τα κεφάλαια του πεδίου για να κατακτήσουμε μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου και αγώνες επίσης γύρω από τους κανόνες του πεδίου και τα όρια του πεδίου. Τα όρια δεν είναι από πριν δεδομένα. Τα όρια ορίζονται με βάση αγώνες που γίνονται μέσα στο πεδίο για το τι, πού θα φτάσει, πού δεν θα φτάσει το πεδίο. Και έτσι, αν εγώ έχω κάποιο αγώνα, αν μια αρνητική, ανταγωνιστική, επιθετική σχέση, ας πούμε, με το πανεπιστήμιο, και θα μπορεί να θέλω να βλέπω ένα αντικείμενο που μου το έχουν δώσει σαν αντικείμενο εξετάσεων, να το δω σαν αντικείμενο ευχαρίστηση, σαν τη προσωπική γνώση κ.ο.κ. και να μην θέλω στο χώρο μου αυτό να είναι ένα βιβλίο που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο, αλλά ένα βιβλίο που σχετίζεται με τη δικιά μου μόρφωση ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο. Και εκεί κάνω σε προσωπικό επίπεδο, με προσωπικό επίπεδο, πάντα με σχέση με ένα πεδίο γίνεται, έναν αγώνα γύρω από τα όρια του πεδίου. Λοιπόν, τι μου ήθελα να πω για αυτό. Α, τώρα, τι γίνεται με το habitus. Το habitus, μας λέει εδώ το Μπουργκέ, είναι ακριβώς οι προδιαθέσεις που διαμορφώνει το κάθε άτομο ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνει στο πεδίο. Η θέση που καταλαμβάνει στο πεδίο είναι ακριβώς, ορίζεται με βάση τις δυνατότητα μέσα που έχει, άρα τις δυνατότητες που έχει. Διαφορετικά κεφάλαια συνεπάγονται διαφορετικές δυνατότητες και άρα συνεπάγονται διαφορετικά habitus. Άρα το habitus αναπτύσσεται σε σχέση με τη θέση που καταλαμβάνουμε σε επιμέρους παιδεία και αντικατοπτρίζει ακριβώς τους περιορισμούς και τις δυνατότητες κάθε θέσης. Αλλά ειδικά για το όταν μιλάει για τα παιδεία, ο Μπουργκέ προσθήκε κάτι άλλο στο habitus, αυτό ονομάζεται στα λατινικά illusio. Μέχρι σε θέσεις. Μας λέγατε το habitus είναι, επειδή ακριβώς είναι σχήματα αντίληψης, σκέψης και το καθεξής, είναι τα σχήματα με τα οποία νοηματοδοτούμε το πεδίο ως άτομο. Δίνουμε σημασία στο πεδίο. Και το habitus μας οδηγεί στο να θεωρούμε, αποδίδοντας σημασία σε αυτά που κάνουμε, ότι εδώ διακυβεύεται κάτι σημαντικό. Μας δημιουργεί λοιπόν την ψευδέστηση ότι το πεδίο έχει σημασία από μόνο του, ότι οι αγώνες που κάνουμε μέσα στο πεδίο είναι σημαντικοί και άρα επενδύουμε με νόημα και σημασία το πεδίο στα πλαίσια του habitus που έχουμε, δηλαδή των προδιαθέσεων σκέψης και αντίληψης. Αυτές είναι που νοηματοδοτούν το πεδίο και μας εμπλέκουν στα διακυβεύματα του πεδίου. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το illusion. Αν δείτε, αν παρακολουθήσει κάποιος ως ανθρωπολόγο και δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν μπλέκεται ο ίδιος κτλ. Πραγματικά θα μείνει εκταγός από το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται για το τι κάνουν 22 άτομα με μία μπάλα και δύο τέρματα στον ελληνικό. Δεν θα μπορείς να καταλάβεις. Γιατί παθιάζεται τόσος κόσμος μέσα στο γήπεδο και ένας ποδοσφαιριστής και απ' έξω για το τι κάνει μία μπάλα και που θα πει και θα πει στο ένα δίχτυ ή θα πει στο άλλο δίχτυ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα του ηλίθιου. Αυτοί που είναι μέσα. Είναι μέσα στο πεδίο, το έχουν επενδύσει με νόημα και έχουν την ψευδέστηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι χαμένοι μέσα στο πεδίο. Αυτό λέει ο Μπουργκέ, αυτό το χανόμαστο πεδίο είναι προϊόν του habitus, δηλαδή των σχημάτων σκέψης που έχουμε αναπτύξει μέσα σε αυτό το πεδίο. Το πεδίο από τη δυναμική που έχει μας οδηγεί στο να θεωρούμε ότι ό,τι διακυβεύεται μέσα αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα μιλώντας για το habitus και το πεδίο, για τις σχέσεις αυτών των δύο. Ο Μπουργκέ τονίζει ότι το πιο σημαντικό από τα δύο είναι το πεδίο. Το πεδίο είναι αυτό που παράγει το habitus και όχι το habitus το πεδίο. Το habitus, δηλαδή τα σχήματα που έχουμε σκέψεις και δράσεις και τα λοιπά, είναι προϊόντα των θέσεων που έχουμε μέσα σε ένα πεδίο. Το πεδίο προϋπάρχει και του προσώπου που είμαστε εμείς και του habitus που θα διαμορφώσουμε μετά. Και είναι εκείνο που μας οδηγεί στο να παράζουμε το χάρτη. Το πεδίο βέβαια δεν έχει πέσει από τον ουρανό.
το πεδίο μας λέει είναι προϊόν, προϊόν σωρευτικών δράσεων στο παρελθόν. Μια σειρά από δράσεις ατόμων, ομάδων κτλ. Είτε συντονισμένες είτε ασυντόνιστες στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει τα διάφορα πεδία. Τα διάφορα κοινωνικά πεδία. Αυτά δεν πέσανε από τον ουρανό, ούτε είναι στο DNA μας, ούτε τίποτα. Είναι προϊόν κοινωνικής δημιουργίας από τη δράση ατόμων. Σε κάποιες περιπτώσεις η δράση είναι συντονισμένη, είναι προϊόν βούλησης κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι. Σε ό,τι έχει να κάνει για παράδειγμα με τις οικονομικές συνθήκες κτλ. Συνήθως προκύπτει από ένα σύνολο ασυντόνιστων δράσεων που παράγουν συγκεκριμένες αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες. Άρα οι σωρευτικές δράσεις του παρελθόντος δημιουργούν το πεδίο και το πεδίο δημιουργεί το χάμπιτο. Άρα μας λέει ο Μπουργκέ ότι στην πραγματικότητα το πεδίο είναι το χάμπιτο, είναι μία δεύτερη αντανάκλαση, σε δεύτερο επίπεδο αντανάκλαση των αποτελεσμάτων της δράσης του παρελθόντος. Αλλά το ίδιο το habitus, επειδή είναι συντονισμένο με το εκάστοτε πεδίο, οδηγεί στην αναπαραγωγή του πεδίου. Τα πεδία αναπαράγονται όταν υπάρχουν άτομα που έχουν διαμορφώσει habitus προσαρμοσμένα σε αυτά τα πεδία και στις συγκεκριμένες θέσεις. Αλλά το habitus είναι μια δύναμη αναπαραγωγής του πεδίου, παράγεται από το πεδίο και οδηγεί στο να αναπαραχθεί αυτό το πεδίο. Αυτό που μόλις σας είπα είναι ο ορισμός του δομισμού. Και γι' αυτό έχουν κατηγορήσει το Υπουργείο ότι παρότι λέει ξεπερνά από δομισμό κτλ. Στην πραγματικότητα δεν το ξεπερνάει καθόλου. Μας λέει η κοινωνική δομή που αυτό συνονομάζει πεδίο. Η δομή είναι το σύστημα των θέσεων, αντικειμενικών θέσεων που έχουμε στον κοινωνικό χώρο. Διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και δρούμε. Και αυτό ο τρόπο αναπαράγει την κοινωνική δομή. Άρα έχουμε ουσιαστικά το προτείο τη δομή. Και απάντηση του Υπουργείου σε αυτό, σε αυτή την πολύ συνηθισμένη κριτική, είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί το habitus δεν είναι μια μηχανική αποτύπωση και αυστηρή κανόνα κτλ. Είναι ένα γενικό πλαίσιο δράση μέσα στο οποίο έχουμε μια ευελιξία για το τι κάνουμε και δεν κάνουμε. Επίσης, το habitus εμπλέκεται στους αγώνες μέσα στο πεδίο για να κατακτήσουμε μεγαλύτερο κεφάλαιο και σε αγώνες γύρω από τους κανόνες του πεδίου. Άρα μπορεί να οδηγήσει και στη μερική αλλαγή του πεδίου. Αλλά παρόλα αυτά, ο Μπουργκέ επιμένει και σε αυτό είναι, αν θέλετε, απαισιόδοξο και συντηρητικό. Ότι συνήθως το habitus τίνει να αναπαράγει τα δεδομένα πεδία στα οποία βρισκόμαστε, άρα είναι μια δύναμη συντήρηση. Και γενικά οι κοινωνίες αλλάζουν δύσκολα. Και αλλάζουν δύσκολα γιατί τα άτομα που μεγαλώνουν μέσα σε αυτές αφομοιώνουν habitus προσαρμοσμένα στις αντικειμενικές συνθήκες και τείνουν να αναπαράγουν με αυτόν τον τρόπο αυτές τις αντικειμενικές συνθήκες. Και γι' αυτό αυτή η αλλαγή έρχεται δύσκολα. Πώς μπορεί να έρθει η αλλαγή στα πλαίσια αυτού του σχήματος? Μπορεί να έρθει για αντικειμενικούς λόγους ανεξάρτητος από το τι κάνουν τα άτομα, το πεδίο περάσει κρίση. Οπότε μπορεί να συμβεί στην οικονομία ή σε ένα πανεπιστήμιο για τον όποιο λόγο, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση, καταραίει ένα πανεπιστήμιο κτλ. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή και στο χάρτη και στο πεδίο, επίσης μαζί ο Μπουργκέ, μέσω του αναστοχασμού. Εδώ είναι, αν θέλετε, η δικιά του συμβολή. Γιατί στο τελευταίο στάδιο του έργου του ονόμαζε τη μορφή κοινωνιολογίας που ανέπτυσε στοχαστική κοινωνιολογία, reflexive sociology. Και τι εννοεί με αυτό? Λέει ότι αν συνειδητοποιήσουμε ότι καθένας από εμάς, λόγω του habitus που έχει, είναι συνεργός στο να αναπαράγονται οι αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες είμαστε σε κάθε κοινωνικό χώρο, αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να μας κάνει ακριβώς να δούμε ποια είναι η δικιά μας εμπλοκή σε αναπαραγωγή των συνθήκων που βρισκόμαστε και να μας επιτρέψει εν μέρει να αποστασιοποιηθούμε. Να μπλοκάρουμε το δικό μας χάρτη σε κάποιο βαθμό για να μην αναπαράγουμε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Αν για παράδειγμα με αυτό που σας είπα για την οδήγηση, συνειδητοποιήσουμε ότι και το δικό μας ατομικό habitus προσαρμοσμένο στις αντικειμενικές συνθήκες είναι αυτό που παράγει αυτό το χάος σε ελληνικούς δρόμους, τότε ενδεχομένως από το Υπουργείο να θελήσουμε να αφαιρέσουμε τη δικιά μας συμβολή σε αυτή την αναπαραγωγή, αναστοχαζόμενα ακριβώς πώς και οι ίδιοι μέσα από το habitus μας συμβάλλουμε στο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πεδίο. Και αυτό πρακτικά σε τι αλλαγή μπορεί να οδηγήσει, πώς θα αλλάξουμε το habitus? Τώρα, αναστοχαστήκαμε ότι εμείς συμβάλλουμε μέσα από το πεδίο και για κάποιο λόγο δεν θέλουμε το πεδίο να έχει τη μορφή που έχει τώρα και θέλουμε να το αλλάξουμε. Πώς θα αλλάξουμε όμως εμείς το habitus μας, δηλαδή θα έχουμε άλλη μορφή συμπεριφορά? Ένας τρόπος, λέει ο Υπουργέ, ως αποτέλεσμα του αναστοχασμού να αλλάξουμε το αρχικό habitus είναι να φέρουμε μία μορφή habitus
σε σύγκρουση με άλλη. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όπως σας είπα, σε διάφορα κοινωνικά πεδία που βρισκόμαστε, επειδή είναι ένα ενίο κοινωνικό πεδίο, είμαστε διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους. Έχουμε άλλα habitus μέσα στον εκάθετο χώρο. Άλλο habitus έχετε με την παρέα σας, άλλο habitus έχετε εδώ, άλλο πέστε σε αθλητικές ομάδες, άλλο αν είστε μέλος μιας πολιτικής οργάνωσης κ.ο.κ. Διαφορετικά habitus σε διαφορετικούς χώρους. Εάν και ένα συγκεκριμένο habitus μας προβληματίζει μέσα από τον αναστοχασμό, δηλαδή βλέπουμε ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας για να μην αναπαράγουμε το πεδίο όπως έχει, ένας τρόπος να το αλλάξουμε είναι να προσπαθήσουμε να στηριχθούμε σε habitus που έχουμε σε άλλα πεδία. Και με ένα κάποιο τέτοιο τρόπο προσπάθησε να εξηγήσει το πώς επήλθαν οι αλλαγές στο habitus του φίλου. Αν και μέχρι τέλος ζωής του πίστευε ότι αυτές οι αλλαγές είναι επιφανειακές. Δηλαδή ο Μπουργκέ πρέσβευε ότι και στις μέχρι την εποχή που πέθανε το 2002, ότι στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες το κυρίαρχο habitus της σχέσης των φίλων είναι η ανδρική κυριαρχία. Ακόμα και εκεί που φαίνεται ότι έχουν υπάρξει αλλαγές, κατά τη γνώμη του αυτές είναι επιφανειακές. Και το habitus της ανδρικής κυριαρχίας διατηρείται, αναπαράγεται και με τη συμβολή των γυναικών προφανώς, το υποτελέσμα της αυτής της σχέσης και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο των γυναικών, και άλλων φίλων. Αλλά σε αυτό το παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να επέλθει μια αλλαγή του habitus ενός υποτελούς μέλους, που είναι μια γυναίκα σε μια σχέση πατριαρχική, η σχέση ανδρικής κυριαρχίας. Θα μπορούσε και έχει συμβεί αυτό στο βαθμό που το habitus υποτέλειας μέσα από μια τέτοια σχέση έρθει σε σύγκρουση, το φέρει σε σύγκρουση το ίδιο το άτομο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση υποτέλειας, με habitus που έχει σε άλλες χώρες. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, όταν οι γυναίκες βγήκαν στην αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι είχαν μια ανεξαρτησία και έπρεπε να παίρνουν πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας, το ότι επίσης απέκτησαν μια οικονομική ανεξαρτησία, ανέπτυξε ένα άλλο habitus. Πέρα από το habitus που είμαστε κλειδωμένοι στο σπίτι και κάνουμε την οικογένεια και έχουμε αυτοί υποτελειτές κτλ. Άλλο habitus, το οποίο συνυπήρχε με το habitus υποτέλειας. Και στον εργασιακό χώρο εν μέρει, αλλά περισσότερο στην οικογένεια, στις προσωπικές σχέσεις κ.ο.κ. Γνωρίζουμε ιστορικά από την ανάπτυξη του φεμινισμού ότι η είσοδος στην αγορά εργασίας επέφερε αλλαγές στις σχέσεις των φίλων. Γιατί οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών habitus, στο ίδιο άτομο. Και υπήρξαν γυναίκες που αμφισβήτησαν έμπρακτα τη θέση τους μέσα στην οικογένεια, μέσα στις προσωπικές σχέσεις ούτω καθεξής, ακριβώς γιατί είχαν ενδυναμωθεί, είχαν αποκτήσει ένα άλλο habitus από ένα διαφορετικό κοινωνικό χώρο στον οποίο βρίσκονται. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για Τουρκία να αλλάξει το habitus, χρησιμοποιώντας habitus που έχουμε σε διαφορετικούς χώρους.